Γεια σας. Σήμερα θα σας δείξουμε την σωστή χρήση του συστήματος Cabloc. Το σύστημα Cabloc είναι ένα σύστημα το οποίο έχει κατασκευαστεί για να προσφέρει ασφάλεια στον εργαζόμενο για την ανάβασή του και την κατάβαση επάνω σε μια κάθετη σταθερή σκάλα. Το σύστημα Cabloc αποτελείται από ένα σειρματόσχηνο, από το ανώτο σημείο στήριξης, από ενδιάμεσα σημεία στήριξης τα οποία τοποθετούνται ανά 8 μέτρα, από το κατώτατο σημείο στήριξης και από τον μηχανισμό Cabloc. Εδώ θα πρέπει να πω ότι πριν από κάθε χρήση του συστήματος, ο εργαζόμενος θα πρέπει να κάνει έναν έλεγχο του συστήματος σε τι κατάσταση βρίσκεται. Θα πρέπει να κοιτάξει αν είναι χαλαρό το σειρματόσχηνο, αν τα μεταλλικά μέρη έχουν κάποιο ράγισμα, αν έχει κοπεί ένα μέρος του σειρματόσχηνου κτλ. Εκτός από την επιθεώρηση που κάνει ο εργαζόμενος κάθε φορά, θα πρέπει τουλάχιστον μια φορά το χρόνο η εταιρεία στο ΠΑΕΒΕ να κάνει την επιθεώρηση του συστήματος. Πάμε να δούμε λίγο το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το σύστημα Cabloc. Για να βάλουμε τον μηχανισμό Cabloc επάνω στο σειρματόσχηνο, θα πρέπει να βγάλουμε το καραμπίνερ. Τα καραμπίνερ και τα δύο είναι αυτόματα. Εφόσον βγάλουμε το καραμπίνερ από το μηχανισμό, θα πρέπει να πιέσουμε προς τα επάνω, να φέρουμε το βαγονέτο σε αυτή την θέση, να στρέψουμε και να αφήσουμε. Έτσι έχει περαστεί. Πολύ σημαντικό σημείο της χρήσης του συστήματος Cabloc είναι να μην ξεχάσουμε να περάσουμε το καραμπίνερ επάνω στον μηχανισμό. Εφόσον περάσουμε το μηχανισμό, το επόμενο που έχουμε να κάνουμε είναι να περάσουμε το καραμπίνερ επάνω στη ζώνη μας. Η ζώνη μας πρέπει να είναι κατασκευασμένη κατά EN 361. Για να δουλέψει το σύστημα Cabloc, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε ελεύθερο από τα πόδια μας, ελεύθερη απόσταση, 2 μέτρα. Επίσης, το σύστημα αυτό έχει κατασκευαστεί για να δουλεύει κάθε φορά από έναν εργαζόμενο. Ωραία. Ξεκινάμε να κάνουμε την ανάβασή μας και το πλεονέκτημα του συστήματος αυτού είναι ότι η ανάβαση και η κατάβαση γίνεται με τα χέρια ελεύθερα. Ξεκινάμε να ανεβαίνουμε επάνω στη σκάλα και καθώς ανεβαίνουμε, ο μηχανισμός έρχεται μαζί μας. Όταν φτάσουμε στο ενδιάμεσο σημείο στήριξης, θα πρέπει ο εργαζόμενος να τραβήξει το σειρματόσχηνο προς τα έξω, να περάσει ο μηχανισμός και στη συνέχεια να το ξανακλείσει. Και επίσης το ίδιο πράγμα όταν γίνει η κατάβαση. Θα πρέπει να βγάλουμε το σειρματόσχηνο, να κατέβει κάτω ο μηχανισμός, να το βάλουμε στη θέση του και συνεχίζουμε την κατάβαση. Το σύστημα αυτό θα δουλέψει μόνο όταν υπάρχει πτώση από τον εργαζόμενο. Το σύστημα, καθώς κατεβαίνουμε, θα γυρίσει ανάποδα και θα μας πιάσει αμέσως. Αφού έχουμε κατέβει και έχουμε τελειώσει τη δουλειά μας, απασφαλίζουμε πάλι το καραμπίνερ, πιέζουμε το μηχανισμό, τον στρίβουμε και τον βγάζουμε. Αυτά από μένα. Γεια σας.